πολύ ωραία. Μόνο εγώ να φορώ εξτέ, να φοράς και εσύ. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν φαίνεται πάντως. Ναι. Δεν φαίνεται. Υπάρχουν οι ανάλογοι. Είσαι είδωλο μεγάλο, είσαι πάρα πολύ όμορφη να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω η αλήθεια, αλλά. Έτσι. Σε ευχαριστώ που μου το λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ σήμερα. Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στο μεγάλο σας αυτό νησί. Και τιμή μου και respect πολύ σε εσάς, σε όλους τους Κυπραίους. Πραγματικά. Σε ευχαριστούμε. Πραγματικά. Και ο κόσμος έχει αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται μαζί σου. Χθες ήμουνα δηλαδή κάπου εκεί που πήγα, δεν ήσουν εκεί εσύ και άκουγα για σένα. Παρούμπα και παρούμπα και πάρει κοντόπουλο και αυτά. Και τσου λέω, παιδιά, συγγνώμη, αύριο το πρωί εγώ. Τον έχω, τον έχω, τον έχω. Τον έκλεισα, τελείωσε. Ωραία, πάμε να χορέψουμε. Ναι. Και θα τα πούμε μετά στη συνέχεια να μας εξηγήσει ακριβώς. Θα χορέψει μαζί μας. Κοίταξε τώρα λίγο δύσκολο. Σιγά-σιγά θα χορέψει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε, παιδιά, πάμε. Πού είναι τα κορίτσια μου, ρε παιδιά. Και εσείς από το σπίτι, ελάτε κορίτσια μου αγαπημένα, ελάτε. Εμείς θα χορέψουμε μαζί του, μην ανησυχείς. Πολύ, πολύ ωραία. Εννοείται. Ο Τρίφωνα σίγουρα, να είσαι σίγουρος. Έλα, Τρίφωνα, σίγουρο. Πάρ' το αλλιώς, Τρίφωνα, έλα. Δώσε. Έτοιμος. Πάμε, παιδιά, πάμε. Λοιπόν. Εκεί. Έλα, παιδιά, πρωί, πρωί, εδώ είμαστε. Εκεί. Εδώ. Εκεί είμαστε. Πήγαμε. Πάμε! Το έχουμε! Το έχουμε! Έτσι! Δεν γίνεται, σου λέω. Απόψε θα περάσουμε καλά. Θα κούτσε κανεί να σου τραγουδήσω με τα ουλιά ουλιά. Πάμε, αϊδέ! Όλα αυτά τη χορεύεις και μας έχεις πάρει τα μυαλά. Απόψε η νύχτα είναι δικιά σου, είσαι μια θεά. Άντε ρε γίνα, σου τα μπέλα. Μίλα τα μα, μίλα τα μα, καμερά. Άντε σου καριέ, σου τα μπέλα. Όλο και κάποιος παρέπει να με παρηγορήσει. Πάντα μετά το χωρισμό αυτή είναι η λύση. Ακούγεται εγωιστικό και λίγο τετριμένο. Μα αφού εσύ αδιαφορείς δεν είσαι πιμένο. Δεν θα σε περιμένω. Δεν θα σε περιμένω.
Ξεροσφύρι πρωί-πρωί πάει αυτό. Τώρα, ε? Τι μας κάνεις πρωί-πρωί, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι θα περάσουμε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Έπατε στρέλα, λοιπόν. Ήταν πολύ ωραία. Θέλω να ξανάρχεσαι. Πότε θα φύγεις, πότε θα βγεις. Φεύγω την Τετάρτη, γιατί πρέπει να βρίσκομαι στον Α της Αθήνας, γιατί έχω με την Βίκη την Σπυροπούλου στο σπίτι μου, σπιτάκι μου, μια εκπομπή. Με είδατε και στα Καρντάσιαν. Βέβαια! Γούσταρες πολύ! Συγγνώμη, για κάτσε να ξεκουραστείς λίγο, να τα πούμε λίγο. Ναι, θα κάτσω ρε παιδιά. Κάτσε να χαλάσω. Κοίταξε, σου φέραμε και από αυτά, ε. Καλό δίαιτα, δεν με βλέπεις, είμαι φίλος. Είμαι φίλος. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ, Πάρη μου. Να είσαι καλά, πραγματικά. Εγώ μας ανέβασες πάρα πολύ. Και επειδή δεν έχω ξαναέρθει στην Κύπρο και είδα όλο αυτό το πράγμα το οποίο επικρατεί εδώ πέρα με στη Λευκοσία και καταλαβαίνεις τι εννοώ, με τα, όλα αυτά τις γραμμούλες και όλα αυτά και φρίκαρα πολύ. Respect μεγάλο, παιδιά, σε σας πραγματικά μεγάλο respect σεβασμός. Respect σε σένα! Σε μένα, άσε με μένα είσαι εδώ και μας ανεβάζεις. Καλά κάνετε. Με όλα αυτά που περνάμε, τα πολύ δύσκολα, είσαι πραγματικά μια πολύ πολύ ωραία νότα. Πολύ ευχαριστή αυτό που γύρισα και είπα, η Παρούμπα δεν έχει να κάνει σχέση με τη Ζούμπα. Ναι. Περνάμε καλά, δεν του φαίνεται ότι γυμνάζει. Παρ' όλα αυτά όμως γυμνάζει πολύ. Ελληνικά πάνω απ' όλα, με ελληνικό στίχο, γιατί τη διθενιά και την εισαγωγή. Έτσι. Και τη λέζατε. Έτσι είναι όπως τα λες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική. Μόνο ελληνική μουσική ακούω. Μα δεν είναι ντροπή πραγματικά να έρχονται άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, με τις Latin μουσικές και να μας τα φέρουν στην Ελλάδα και εμείς να έχουμε τέτοια αποθήκη μουσικής και να μην τη δείχνουμε προς τα έξω. Πώς προέκυψε η Παρούμπα. Η Παρούμπα πώς προέκυψε. Χρόνια το έκανα αυτό το πράγμα. Σπούδασα στο Λονδίνο performer, τελείωσα από εκεί και από εκεί και πέρα. Γύρισα στην Ελλάδα και έκανα αυτό το μάθημα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Για ψυχοθεραπευτικούς λόγους. Έτσι, και ψυχοθεραπεία δηλαδή, καθαρά. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο tour με περιμένει. Είστε οι πρώτοι οι οποίοι αρχίζετε αυτό το tour. Το ξέρουμε, έχουμε αποκλειστικότητα σήμερα. Εδώ στην όμορφη ημέρα, παιδιά. Πάρης Κοντόπουλος αποκλειστικά σε εμάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι έτσι πρώτος και είμαστε πρώτοι εδώ. Γιατί άμα πήγαινε αλλού. Λουλουδί, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το κάναμε. Έχουμε κρίση. Η κρίση είναι μόνο στο μυαλό μας. Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, αλλά πάντα. Μην τολμήσεις τα λουλούδια μου, ε. Όχι, όχι, είναι που είναι το χαλί. Εδώ και δεν θα τα πάρει. Μπορεί να έχουμε κρίση, αλλά πάντα εμείς έχουμε αυτό το μενταλιτέ. Ό,τι και να γίνει, περνάμε καλά. Ό,τι και να γίνει. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο το έχουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Πώς έτσι προέκυψε όμως η παρούμπα σε σένα τώρα? Πώς έτσι αποφάσισες να κάνεις αυτό το είδος γυμναστικής που λέγεται παρούμπα? Το έκανα πάντα. Ένα πολύ γνωστό, ένα πολύ μάλλον τυχαίο λογοπαίγνιο από τη ζούμπα, παρούμπα λόγω του ονόματός μου, ελληνική μουσική. Πάντα το έκανα όπως είπα αυτό το μάθημα. 10-12 χρόνια πριν καν βγει η ζούμπα, έβαζε ελληνικά κομμάτια. Μπήκαν και τα λαϊκά κομμάτια, τα λεγόμενα μέσα σε εισαγωγικά σκυλάδικα, τα οποία τα γουστάρω τρελά. Επειδή τυχαίνει να συνεργάζομαι και στην Ελλάδα με τους περισσότερους Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδιστές, όπως και με την Πολίνα τη Χριστοδούλου από εδώ πέρα που είναι η κοπέλα. Ναι, ναι, ναι. Η Μαριάντα η Πιερίδη που συνεργαζόμαστε ακόμα στην Αθήνα. Αλλά όπως γύρισα και σου είπα, πρέπει πλέον να έχουμε ταυτότητα σαν ελληνισμός. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το ελληνικό τραγούδι. Ξέρεις τι γίνεται έξω πλέον τώρα με μένα, ναι. Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Γερμανία, Σουηδία. Ετοιμάζεις κάποιες περιοδίες τώρα δηλαδή? Έχω ήδη κλείσει μέχρι αρχές Ιουνίου που θα επισκεφτώ το Τορόντο, το Μόντρεαλ, τη Νέα Υόρκη, τη Στοκχόλμη. Πάω στο Κάλμαρ της Γερμανίας την επόμενη εβδομάδα. Ξαναέρχομαι σε εσάς γιατί είστε μεγάλο ψυχιατρίο, να ξέρεις. Ναι. Είμαστε, είστε, είστε. Και γουστάρω τρελά. Έκανα δηλαδή χθες άρχισα. θα με δουν και σήμερα οι περισσότεροι. Την οποία... Πού θα είμαι, μωρέ, σήμερα? Στην παραλίμνη θα είμαι σήμερα. Στην παραλίμνη. Στο παραλίμνη. Δεν πειράζει. Τα ξέρω και πολύ καλά εδώ πέρα. Στο παραλίμνη. Προσπαθώ να μάθω τώρα. Έχω να σου πω, εκεί θα σε αγαπήσουν πάρα πολύ οι παραλίμνητες. Είναι τρελοί πάρα πολύ. Σε όλη την Κύπρο βέβαια. Εκεί λέμε Σανί και η Λαρνακή και όλοι. Είμαστε όλοι τρελοί. Δεν θέλω να μου μιλά. Άσε τώρα το ελληνικό. Μίλα μου έτσι να γουστάρω. Ξέρει κυπριακά? Όχι πολλά. Πες μας αυτά που ξέρεις. Ξέρω το δαμέ, που ποτσί, που ποδά. Ναι. Ντά μου κάμνη σκόρη και τη γαρίλα. Τέλειο. Τη γαρίλα. Ήρθα με τη γαρίλα σήμερα. Με τη γαρίλα, καλά δεν τα λέω. Και χθες ήσουν και σε ένα μαγαζί, μου είπαν, εκεί στη... κάπου εκεί, η παλιά Λευκοσία. Ήσουν εκεί και έβγαζες φωτογραφίες. Ναι, ναι, ξέρεις τώρα. Σε είδα στον Κωνσταντίνο, εκεί στο φίλο. Έχει γίνει ψιλοδράκο. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κοινό μου είναι γυναίκες. Και έρχονται λοιπόν οι τύποι, τα αγόρια γυρίζουν και μου λένε ωραίος μάντι εκείνο και το άλλο. Και ξέρεις, είναι λίγο έτσι παρανοϊκό όλο αυτό, ναι, το πράγμα. Σίγουρα όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αρέσει σε όλο τον κόσμο και θα ήταν και άρρωστο να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Το θέμα όμως είναι ότι περνάμε καλά. Σε ποιους απευθύνεσαι συγκεκριμένα? Στους πάντες. Απευθύνομαι σε αυτούς που έχουν υποστεί μεγάλο ρατσισμό. Δεν βλέπεις εδώ? Δηλαδή πραγματικά. Που έχουν υποστεί, δηλαδή σε ανθρώπους παχύσαρκους, σε ανθρώπους μεγάλους, σε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό και δεν σηκώνονται. Είναι πολύ. Το ξέρεις αυτό, δεν είναι κρίμα. Φυσικά, είναι πολλοί οι άνθρωποι, είμαστε το ίδιο. Ακριβώς. Να μένουν μέσα και να μην βγαίνουν. Και όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, έτσι, στη ζωή. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ποιοι καλλιτέχνες σου αρέσουν ιδιαίτερα? Ποιος ξεχωρίζεις πάρα πολύ και σου αρέσει έτσι να χορεύεις παρούμπα μαζί τους? Έχω τον Σταν 3 χρόνια. Θα σου έλεγα τον Σταν, θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δουλεύουμε. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί με ήθος. Ένα παιδί το οποίο συνεργαστήκαμε πριν 3 χρόνια και δεν αφήνει τους συνεργάτες του. Αλλά θα σου πω έναν μεγάλο καλλιτέχνη που υπάρχει σε όλοι και από εδώ πέρα σίγουρα το ξέρετε. Είχα την τιμή στη φαμίλια μου να είναι θεία μου, μεγάλο κοιμήλιο, η Βίκη μου σχολείου. Το οποίο σημαίνει ότι έχω μεγαλώσει και με αυτού του είδους τη μουσική, έτσι, όπως και την πιο σύγχρονη μουσική, έτσι, λαϊκή μουσική. Ένας λοιπόν, μία από τις τραγουδίστρες που μου αρέσει της Ελλάδος είναι η Βίκη μου σχολείου. Και τώρα? Τώρα ποιοι μ' αρέσουν, ναι. Τελευταία, η Πάολα ακούσαμε ότι σ' αρέσει πάρα πολύ. Παολάρα. Της έχεις μεγάλη αδυναμία, ναι. Γιατί? Και την Αθήνα. Γιατί και θέλω να σου πω κάτι. Ότι εγώ με βλέπεις τώρα έτσι όπως είμαι, τώρα που σου μιλάω και αυτά. Δεν είμαι διθενιά. Δεν μπορώ δηλαδή να με βάλει σε καλούπι. Και άμα μου πει και τίποτα ο άλλος, επειδή είμαι και φουλ κομπλεξικός, θα γίνουμε. Καταλαβαίνεις. Τα παίρνεις και φουντώνεις και είναι γίνεται χαμός. Ακριβώς επειδή την έχω γνωρίσει την Πάολα, είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς με την έννοια ότι δεν το κουράζει πολύ. Είναι ένας τύπος που είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τελείωσε. Έτσι είμαι κι εγώ. Δεν το κουράζω πάρα πολύ. Μου βγαίνει αυτό. Σε πολλούς δεν αρέσει. Είναι απόλυτο όμως υγιέστατο να μην αρέσει σε πολλούς. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Και θα ήταν και ανισόρροπο να μην αρέσει, να αρέσει σε όλους. Η Πάολα λοιπόν είναι μία από τις καλλιτέχνες η οποία και την ξέρω, τη σέβομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι μέσω της κίνησής της και της μουσικής της είναι ένα είδαλμα αυτή τη στιγμή που καίει την Αθήνα, πίστεψέ με. Την κατακαίει, πάρα πολύ καλή. Πού παραδίδεις μαθήματα, Πάρη μου? Εδώ που θα μπορούμε έτσι να έρθουμε και να πάρουμε μαθήματα από σένα. Βεβαίως, θα είμαι γύρισα και σου είπα στην παραλή. Φέρτο μου παιδί μου να το πάρω εδώ πέρα. Α, είδες, έτσι είναι παιδί μου. Δεν το έχω και πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαι. Σήμερα παραλίμνη στο αθλητικό κέντρο Ποσειδόνιο. Ξέρεις, το πάω όλο τώρα, σ' όλα αρκούδα. Αύριο Δάλι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είμαι στο Δάλι, Λάρνακα και Λεμεσό και Πάφο.
94-424-444 σε όποιους θέλουν να μας δουν από κοντά. Ωραία, θα δώσουμε και εμείς τα στοιχεία από το τηλεφωνικό κέντρο. 99-420. Ιδόλο μου μπαίνει, μου πηγαίνεις πολύ κόντρα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. 99-420-444 σε όσους θέλουν να έρθουν στην παρέα. Θα τα δώσουμε και εμείς τα τηλέφωνα, μην ανησυχείς. Γιατί μου έχουν ενημερώσει. Με έχουν ενημερώσει ότι παίρνουν τηλέφωνα οι τηλεθεατές και θέλουν τηλέφωνα επικοινωνίας για να έρθουν να σε δουν. Να χορέψουν μαζί σου. Να είναι καλά όλοι τους πραγματικά. Και θα είσαι δηλαδή φουλ έτσι πολύ. Είναι ήδη από ό,τι ξέρω οι περισσότερες εμφανίσεις μου, όπως η χθεσινή, όλες sold out, όπως λέμε στην Αμερικανιά. Αλλά σίγουρα θα βρούμε χώρο να έρθουν κι άλλοι να δουν αυτό το μάθημα, να γνωρίσουν εμένα, να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες γιατί γουστάρω να είμαι κοινωνικός. Ξέρεις τώρα που έχει γίνει όλο αυτό το viral παγκοσμίως, δεν έχω καβαλήσει το καλάμι και έχω φύγει. Απλός άνθρωπος είμαι, normal. Τι ζώδιο είσαι? Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Ταύρος, μ' αρέσει, μπράβο! Εγώ είμαι καρκίνος. Καρκινάκι, ευαίσθητο. Είμαι καρκινάκι, ευαίσθητο. Άντε να αναφιληθούμε ξανά. Να σε πάρω μια καλιά. Πού σε ευαίσθητο το καρκινάκι. Πότε θα ξανάρθεις καλέ, πότε θα ξανάρθεις. Φεύγω λοιπόν, να ξανακάτσουμε τώρα. Κάτσε. Λοιπόν, φεύγω λοιπόν όπως γύρισα και σου είπα. Φεύγω λοιπόν όπως γύρισα και σου είπα την Τετάρτη. Ξαναεπιστρέφω επειδή έχω μια δουλειά στην Αθήνα την Παρασκευή. Που θα εμφανιστώ ξανά στη Λευκωσία, στην Λεμεσό. Δηλαδή φεύγεις και επιστρέφεις Παρασκευή? Για μία μέρα. Μόνο μία μέρα? Όχι, φεύγω για μία μέρα και επιστρέφω για τρεις. Α, και επιστρέφεις και μετά για τρεις μέρες. Λοιπόν, παραγωγούλα, ο Πάρης ξανά μπαρούμπα εδώ στην όμορφη μέρα. Δεν θα την γλιτώσεις. Γουστάρουμε. Ναι, γουστάρουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχουμε και πολλά τηλέφωνα σου λέω. Γίνεται ένας χαμός. Μπράβο, πολύ ωραία. Είστε, σου λέω και πάλι. Τι άλλο κάνεις στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη μου, όπως γύρισα και σου είπα, είναι ότι κάνω σκηνική παρουσία στους καλλιτέχνες. Έχω κάνει πάρα πολλά clips. Με τον Σταν, με την Σάσα Μπάστα, με τους Νοκάουτ, άμα με βάλετε ένα χοντρό παιδάκι που είναι η Σάσα Μπάστα, μου μαθαίνει, σε ρωτά. Εγώ είμαι αυτό το χοντρό παιδάκι, μετά δυνάτησα με την παρούμπα. και όπως λοιπόν γύρισα και σου είπα, ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι, αλλά η οικογένειά μου, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, ότι τώρα ο τύπος θα βγάλει πολλά λεφτά με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχουμε λεφτά, μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ασχολούμαστε λοιπόν με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σαν οικογένεια και εδώ και στο Λονδίνο. Άρα καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό λοιπόν βγαίνει και αληθινό. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αυτό δεν μπορεί να σε κάνει να σε κάνουν τα λεφτά να είσαι τόσο τρελός που είμαι εγώ. Γιατί είμαι ανισόρροπος, μεγάλος. Το έχεις δει. Σου φαίνεται. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι λοιπόν τρομερή ανισορροπία. Ναι, αλλά μου αρέσεις πάρα πολύ. Ναι, είμαι αυτός που δεν το κουράζω πολύ. Αρέσουν οι άνθρωποι που είναι αυθεντικοί, που είναι αληθινοί. Που ό,τι θέλουν κάνουν πραγματικά, που ό,τι θέλουν να πούν το λένε. Ναι. Χωρίς να σκέφτονται οτιδήποτε και τσαλακώνονται αυτοί που τσαλακώνονται. Ο κόσμος πλέον δεν είναι μαμουχαλός, το έχεις καταλάβει έτσι. Ο κόσμος πλέον βλέπει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, κρίνει και έχει λοιπόν την ανάλογη αντιμετώπιση. Όταν λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή, όπως γυρίζω και σου λέω, έχω να πάω σε 7 χώρες και όλοι έχουν πάθει αυτή την τρέλα, νομίζω ο κόσμος σου λέω και πάλι. Δεν είναι θέμα του λαϊκού, είναι ότι είναι αυθεντικό. Αυτό είμαι, ρε παιδί. Και έχεις και πολύ θετική ενέργεια και αυτή την ενέργεια τη μεταδίδεις πάρα πολύ στον άλλο. Γιατί είμαι ένα γκουάλ. Πολύ ωραία αύρα. Είμαι ένα γκουάλ. Δεν με ρωτήσω να την γκουάλ η οντότητα, γιατί δεν τελειώνουμε ούτε αύριο. Να ξέρεις. Ούτε αύριο. Ούτε αύριο. Και έχουμε κι άλλα που έρχονται, δηλαδή. Συγγνώμη. Θα σε ρωτήσω τώρα τι στόχους βάζεις στη ζωή σου, τι όνειρα έχεις? Έχω όνειρα να πάρω τον κόσμο από το ψυχιατρίο που είναι κλεισμένος μέσα. Έχω όνειρα να σταματήσουν οι άνθρωποι να παίρνουν ψυχοφάρμακα. Έχω όνειρα όχι να βγάλω πολλά λεφτά, γιατί όπως γύρισα και σου είπα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Το όνειρό μου λοιπόν είναι όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα τεράστιο revolution για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κλεισμένοι μέσα, για τους ανθρώπους που ντρέπονται να παναγυμναστούν, να χορέψουν και είναι πολλές κατηγορίες αυτών των ανθρώπων. Και ήδη αρχίζει και γίνεται, να ξέρεις. Πολύ, πολύ ωραία. Ήδη. Πολύ ωραία. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Λοιπόν. Πάμε να χορέψουμε. Πάμε. Συνεχίζουμε. Παρούμπα. Να πάμε με διάλειμμα, έτσι. Πάμε, πάμε. Θα πάμε κατευθείαν παρούμπα. Παιδιά, έτοιμοι. Ελάτε, κορίτσια μου, αγαπημένα, μέσα. Hey!
μένα δεν γίνεται σου λέω. Απόψε δεν περάσουμε καλά. Θα δω τσιγκανινά σου τραγουδήσουν με τα ουλαούδια. Φύγανε! Άιντε να γίνουν όλα αυτά. Την χορεύεις και μας έχεις πάρει τα μυαλά. Απόψε η νύχτα. Γιατί πίνασα λίγο. Oh.